Γεια σας, εγώ είμαι η Βέα και τούτο δεν είναι άλλο ένα βίντεο. Κόσμε μου, αποφάσισα να κάνω Q&A. Λοιπόν, γιατί πλησιάζουμε τους 8.000 συνδρομητές, ίσως. Γιατί μου ήρθε, ναι, πιο πιθανό, γιατί μου ήρθε έτσι. Λέω τι να κάνω, ας κάνω Q&A, να με ρωτήσετε εκεί ό,τι θέλετε. Σας έβαλα και πόλη στο Instagram, σας είπα και σε βίντεο, στο προηγούμενο βίντεο, να μου γράψετε από κάτω ερωτήσεις. Μάζεψε εκεί λίγες ερωτησούλες και πάμε να τις απαντήσουμε, κόσμε μου. Επίσης το δοντομακιγιάζ το γύρισα πριν βίντεο, οπότε θα το δείτε λογικά ή πριν ή μετά από αυτό το βίντεο. Τα νύχια μου, όπως σας είπα και στο άλλο βίντεο, σχωράτε τα, έβγαλε τα αυτοκόλλητα και έχουν μείνει οι κόλλες και είμαι λες και έσκαβα. Είναι η κόλλα και έχει γίνει ρεμετικό. Πρέπει να βάλω σετόν και να τα ξαναφτιάξω μετά. Πάμε να ξεκινήσουμε το Q&A μας. Λοιπόν, από πάνω Ντάνα Καραντάνα εγώ και κατά τα άλλα φουτεράκι και φόρμα. Αυτή είμαι όμως. Αυτό είναι γενικά. Είναι πολύ ο εαυτός μου όλο αυτό εδώ το σύστριγκλο. Και ας μην βγάζει και πολύ νόημα. Λοιπόν. Και ξεκινάω με την πρώτη ερώτηση που είναι από την κολλητή μου, τη τρελή. Πότε θα μου τα ξαναφέρεις τρετινό είναι. Ο καθένας με την τρέλα του, πάλι τα ίδια. Σε κάθε Q&A ρωτάει το ίδιο. Και για να την ξεφτυλίσω, θα διαβάζω. Γιατί αν δεν αλληλοτρολαριστείς με τους φίλους σου, τότε με ποιον. Θα σου στείλω τρετινό είναι με τη μάνα μου τώρα που θα γυρίσει. Promise. Άλλη ερώτηση. Θα γύριζες μόνιμα Ελλάδα. Με έχετε ρωτήσει με διαφορετικές εκδοχές. Θα σας απαντήσω σε όλες αυτές τις εκδοχές. Θα γύριζες μόνιμα Ελλάδα. Μπορεί και να γύριζα. Θα σας εξηγήσω σε επόμενη ερώτηση περαιτέρω. Άλλη ερώτηση. Τι θα ήθελες να σου συμβεί. Θα ήθελα να μου συμβεί. Είδατε τώρα που είναι η ερώτηση τόσο εύστοχη. Τι θα ήθελες να σου συμβεί. Που δεν ξέρω τι να απαντήσω. Τι θα ήθελα να μου συμβεί. Θα ήθελα να μου συμβεί κάτι πολύ θετικό που θα μου αλλάξει έτσι τη ζωή. Την καθημερινότητα, κάτι θετικό όμως, κάτι έτσι μπού να σκάσει, σαν βόμβα, θετική βόμβα όμως. Λοιπόν, γεννήθηκες και μεγάλωσες στην Αμερική, αχ, αυτές οι ερωτήσεις με την Αμερική, όχι, το έχω ξαναπαντήσει 100 φορές, γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα. Άλλη ερώτηση, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, απλά να σου πω πως χαίρομαι κάθε σου βίντεο. Είσαι καλά. Και εσύ να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλη ερώτηση. Πόσες μέρες στο Σικάγο πήγες σε φίλους? Πήγα 5 μέρες στο Σικάγο, όχι δεν πήγα σε φίλους. Ήτανε σαν μια συνάντηση με διάφορους φίλους στο Σικάγο. Δηλαδή εγώ βρέθηκα στο Σικάγο από τη Νέα Υόρκη, ο φίλος μου από το Τέξας βρέθηκε στο Σικάγο από τη Νέα Υόρκη. Φίλοι του, φίλος του γιατρός που είχε συνέδριο στο Σικάγο βρέθηκε από τη Μινεσότα στο Σικάγο. Και άλλοι γιατροί και ένας φίλος που με τη Φιλαδέλφια πάλι βρέθηκε στο Σικάγο, οπότε γενικά βρεθήκαμε όλοι στο Σικάγο. Ωραία ήταν στο Σικάγο. Καταλάβατε τώρα εγώ τι σας είπα για το Σικάγο? Ό,τι καταλάβατε, καταλάβατε. Vlog μας 2022, όχι παιδιά, όχι. Νομίζω ότι πέρασα ένα μήνα μιζέριας τον περσινό που έκανα vlog μας. Δεν κέρδισα τίποτα. Μπορεί να σας φαίνεται λίγο περίεργο που θα το πω. Δεν κέρδισα καθόλου συνδρομητές από το vlog μας. Κέρδισα όσους τα κέρδιζα και κανονικά το μήνα. Μην σας πω και λιγότερους. Μου βγήκε η ψυχή. Φαινόταν ότι δεν ήμουν χαρούμενη και δεν μ' άρεσε αυτό που έκανα. Ειδικά προς το τέλος, Παναγία μου. Όχι, δεν θα κάνω vlog μας. Ίσως κάνω λίγα παραπάνω βίντεο εκείνη την περίοδο, αλλά όχι, δεν ξανακάνω vlog μας ποτέ. Τουλάχιστον με τα τωρινά δεδομένα, δεν, με τίποτα. Αφήστε που φέτος έχω αποφασίσει ότι θα δουλέψω πολύ περισσότερο από ότι πέρυσι, που πέρυσι είχα πάρει έτσι το χρόνο μου γενικότερα, οπότε, ναι, δεν νομίζω να βγει η κατάσταση vlog μας με τίποτα και δεν με έκανε χαρούμενη, οπότε όχι. Άλλη ερώτηση, πότε έρχεσαι στην Ελλάδα καλέ? Το Πάσχα. Αποφάσισα να μην έρθω τα Χριστούγεννα, να κάτσω να δουλέψω φουλ. Θα κλαίω τη μοίρα μου σίγουρα μέσα στις γιορτές, γιατί καταθλίβομαι. Αλλά ναι, αποφάσισα να μην έρθω Χριστούγεννα, θα έρθω Πάσχα. Μετά, άλλη ερώτηση. Τα μάστιση αξιοθέατα εστιατόρια δραστηριότητες για ένα ταξιδιώτη στη Νέα Υόρκη. Αυτό καλά είναι ολόκληρο βίντεο, δεν είναι. Δεν μπορεί να απαντηθεί τώρα σε Q&A αυτό. Ίσως το κάνω βίντεο κάποια στιγμή.
αυτό με τη Νέα Υόρκη, τι θα άξιζε να δείτε, και είναι τόσο κλασικά και τόσο γνωστά όλα που, τι να σας πω, αλλά ίσως σας κάνω ένα βίντεο κάποια στιγμή. Τι ερωτήσεις να σου κάνουμε, εσύ σκέφτεσαι πριν από εμάς, για εμάς ωραία και το Σικάγο, για τον νησά μου, γεια σας, τα φιλιά μου, να είστε καλά. Επόμενη ερώτηση, υπάρχει μόνιμη επιστροφή στην Ελλάδα στα σχέδιά σου? Στα άμεσα σχέδιά μου όχι, γενικά στο πίσω μέρος του μυαλού μου πάντα. Τις αλλάζω γνώμη συχνά εγώ για το αν θέλω ή δεν θέλω να γυρίσω, αλλά ναι. Ποια ήταν η πιο δυνατή παρένθεση έντονη συναισθηματική σημαντική στιγμή της ζωής σου? Κοιτάξτε να δείτε, ως εγώ κλασικό ψαράκι, drama queen, εδώ πολύ συναισθηματικό άτομο, εδώ εγώ για μένα μιλάω, νομίζω ότι δεν υπάρχει έντονη συναισθηματική σημαντική στιγμή. Υπάρχουν περίοδοι της ζωής μου και νομίζω πως είναι αρνητικές. Δηλαδή, είναι η περίοδη της ζωής μου που ήμουνα πάρα πολύ down ψυχολογικά. Πώς θα το εξηγήσω? Ήμουνα συντετριμένη με διάφορες απώλειες γύρω ατόμων στην μετεφηβική μου ηλικία που μου στοιχήσανε παραπάνω από όσο θα έπρεπε, ίσως, δεν ξέρω. Γιατί ο καθένας την βιώνει διαφορετικά. Αλλά ίσως τώρα που γυρνάω και κοιτάω πίσω, ήμουνα τόσο σκατά εκείνη την περίοδο με τα πάντα. Οπότε όλα τα χειριζόμουν λάθος, διαφορετικά. Ήμουνα και μικρή και εκεί γύρω στα 18, 19, 20, 21, 22 και όλες αυτές σε εκείνη την περίοδο, εκείνα τα χρόνια ήμουνα, δεν ξέρω, πολύ χάλια ψυχολογικά. Και επίσης το άλλο πράγμα που με έχει ταράξει πάρα πολύ, που με έχει αυτό στη ψυχή, είναι η περίοδος που είχα την τοξική σχέση που σας έχω ξαναπεί. Αυτό με ήταν πολύ έντονο. Δεν είναι όμως στιγμές, δεν νομίζω πως έχω στιγμές που θεωρώ πολύ πιο έντονη συναισθηματική σημαντική στιγμή της ζωής μου. Είναι περίοδοι που με στιγμάτισαν και με άλλαξαν και σαν άνθρωπο και με ταρακούνησαν και μου κατέστρεψε λίγο την ψυχούλα μου και την ψυχολογία κτλ. Αρνητικές φυσικά. Γιατί τα πιο καραμπαμπάμ πράγματα εγώ είναι τα αρνητικά που τα βιώνω πολύ έντονα. Μετά, πώς φαντάζεσαι τον εαυτό σου σε 10 χρόνια από όλες τις απόψεις? Δεν τον φαντάζομαι. Θα ήθελα ιδανικά να πάει καλά η δουλειά μου και να έχω ένα παιδάκι σε 10 χρόνια. Να είμαι μαμά. Αυτά νομίζω πως θα ήθελα και να έχω την υγεία μου που εννοείται. Αλλά δεν κάνω μακροπρόθεσμα σχέδια, δεν... Να είμαστε καλά στο τώρα και βλέπω. Θα έρθεις ποτέ μόνιμα Ελλάδα, τα ίδια και τα ίδια με ρωτάτε. Επόμενη ερώτηση, είσαι ερωτευμένη? Όχι. Ναι, με τη ζωή. Όχι, δεν είμαι ερωτευμένη. Πώς λέγεται το app που βρίσκεις πελάτησες στη Νέα Υόρκη? Λέγεται Priv... Glam Squad και όλα αυτά. Άμα τα γκουγκλάρεις θα τα βρεις. Μου φτιάχνεις τη διάθεση, είσαι η μόνη που βλέπω βιντεάκια της στο YouTube. Δεν ερώτησα, αλλά ευχαριστώ, να είσαι καλά, γιατί είμαι μόνη καλά, να βλέπεις κι άλλη. Βέα μου καλησπέρα. Καλησπέρα. Πώς είναι η ζωή στην Αμερική, είναι δύσκολο να βρει κάποιος δουλειά? Εξαρτάται τη δουλειά. Νομίζω πως είναι εύκολο να βρεις δουλειά, αν το κυνηγήσεις και τα λοιπά και τα λοιπά. Έχει ευκαιρίες η Αμερική, ίσως να μην βρεις αυτό ακριβώς που θες αρχικά, αλλά δουλειά, για να δουλέψεις και να έχεις ένα μισθό, θα βρεις σίγουρα. Πως είναι η ζωή στην Αμερική? Για μένα είναι αρκετά μοναχική, θα έλεγα, η ζωή στην Αμερική. Δεν είναι εύκολο για μένα η ζωή στην Αμερική, από συναισθηματικής άποψης. Ποια ερώτηση δεν αντέχεις να ακούς πλέον? Αυτό για την Αμερική. Νομίζω η ερώτηση το πώς βρέθηκε στην Αμερική, που το ρωτάτε και παρακάτω και γενικά όλο αυτό με την Αμερική, όχι το πώς περνάω, το αν γεννήθηκα εδώ, αν μεγάλωσα εδώ και πώς βρέθηκα εδώ, αυτό δεν μπορώ να δεν αντέχω άλλο να ακούω, γιατί το έχω απαντήσει χίλιες φορές και πάλι με ρωτάτε. Το χειρότερο ραντεβού με αγόρι αλλά και με πελάτησα? Αυτά είναι story time, κόσμε μου, δεν γίνεται να σας το απαντήσω σε Q&A, αλλά είναι ωραία ιδέα. Χειρότερες πελάτησες γενικά, και τώρα το χειρότερο ραντεβού, δεν είχε κάποιο χειρότερο πολύ τραγικό ραντεβού. Τραγικά story γενικά, με εγκομενικά έχω. Τραγικό ραντεβού σαν ραντεβού, μεμονωμένο δεν έχω. Επόμενη ερώτηση. Πότε και πώς ήρθε αυτή η αλλαγή τρόπου σκέψης και ψυχολογίας?
Τι εννοείς όμως ακριβώς? Εννοείς ψυχολογίες από άποψη του να είμαι, να έχω πιο αυτοπεποίθηση και να είμαι πιο θετική? Νομίζω μεγαλώνοντας και τρόπο σκέψης, να είμαι πιο ανοιχτόμυαλη και τέτοια, πάντα ήμουν ανοιχτόμυαλη. Πάντα ένιωθω ότι είμαι λίγο διαφορετική από τη μάζα, στο πώς σκέφτομαι. Ίσως όχι στο πώς χειριζόμουν το λόγο μου παλιότερα και στο πόσο αιχμήρη μπορώ να γίνω. Σίγουρα έχω κάνει λάθη και έχω πει βλακίες, δεν μου έρχεται τώρα κάτι συγκεκριμένο, αλλά σίγουρα. Αλλά πάντα ένιωθω ότι είμαι λίγο διαφορετική από τη μάζα στον τρόπο σκέψης μου. Οπότε νομίζω ότι από όταν ήρθα και στην Αμερική και άνοιξε ακόμα παραπάνω το μυαλό μου, έτσι άρχισαν όλα να μπαίνουν λίγο σε σειρά και στο κεφάλι μου και να μπορώ να υποστηρίζω αυτά που πιστεύω, να αρχίσω και να πιστεύω και στον εαυτό μου πιο πολύ και να αποκτήσω και πιο πολύ αυτοπεποίθηση. Νομίζω η Αμερική με βοήθησε πολύ σε αυτό. Δηλαδή είναι ένας από τους λόγους που νιώθω καλά στην Αμερική, είναι το ότι νιώθω μπορώ να είμαι ο εαυτός μου, ότι είμαι ο εαυτός μου, ότι είμαι αποδεκτή όπως είμαι, με τα παραπάνω κιλά μου κτλ. Και νιώθω πιο πολύ εγώ εδώ πέρα. Μόνη, αλλά πιο πολύ εγώ, πιο καλά με μένα, αλλά μόνη. Το οποίο είναι μεγάλο θέμα. Ελπίζω να στην απάντησα την ερώτηση. Επόμενη ερώτηση. Αδέρφια έχεις? Οικονομικά αξίζει όλο αυτό με τα χιλιόμετρα δεδομένων και των εξόδων, π.χ. βενζίνη? Φοβάσαι όταν πηγαίνεις πρώτη φορά κάπου για μακιγιά σου έχει τύχει κάτι ευτράπελο? Αδέρφια δεν έχουμε, μοναχοπέδι μετράω για 50. Θα σας βάλω εδώ πάνω και το προηγούμενο Q&A και τα 50 facts about me που είχα κάνει. Οπότε να πάτε να τα δείτε, να με γνωρίσετε καλύτερα, γιατί βλέπω ερωτήσεις που επαναλαμβάνονται. Οικονομικά αξίζει όλο αυτό με τα χιλιόμετρα δεδομένων των εξόδων και της βενζίνης? Εδώ πέρα στην Αμερική γενικά ο χρόνος του καθενός θεωρείται πάρα πολύ πολύτιμος, οπότε μπορείς να χρεώσεις έξτρα τους πελάτες σου για travel fee, ας πούμε, όταν έχεις να πας πιο μακριά. Μπορείς να χρεώσεις, ξέρω εγώ, όσα θες παραπάνω, και αν συμφωνούν καλώς. Οπότε συμπεριλαμβάνεις και κάποιο μερίδιο από τις βενζίνες, από τα έξοδα κτλ. Σε προσωπικούς πελάτες. Τώρα στο app αρχίζουν και κάνουν αλλαγές, δηλαδή νομίζω τώρα θα πληρώνουν και parking fee, γιατί όντως στο Manhattan όταν πας με αυτοκίνητο ή ξεφραγκιάζεσαι. Και αυτά πρέπει κάποιο μερίδιο να το πληρώνει και ο πελάτης, αφού θες να έρθει σπίτι σου. Ναι. Νομίζω κάτι τέτοιο θα κάνω. Αλλά κατά τα άλλα ναι, αξίζει. Γιατί εδώ πέρα γενικά η βενζίνη επέστρεψε σε κανονικά επίπεδα. Δηλαδή με 25 δολάρια γεμίζει εμένα το αυτοκίνητό μου. Οπότε δεν έχω κανένα θέμα. Δεν φοβάμαι όταν πηγαίνω πρώτη φορά κάπου για μακιγιάζ. Γενικά με ρωτάτε συχνά διάφορα και σε βίντεο από κάτω. Καλά, δεν φοβάσαι τα σκοτάδια, δεν φοβάσαι τη Νέα Υόρκη να περπατάς μόνος, δεν φοβάσαι εδώ, δεν φοβάσαι εκεί, δεν φοβάσαι τα αεροπλάνα, δεν φοβάσαι... Όχι παιδιά, δεν φοβάμαι. Και νομίζω ότι με το να φοβόμαστε γενικότερα δεν πάμε μπροστά στη ζωή μας. Με το να φοβάσαι αυτό, να φοβάσαι εκείνο, να φοβάσαι και τη σκιά σου. Καλό είναι να έχεις το νου σου γενικά, καλό είναι να κρατάς μια πισίνη πάντα, αλλά με το να φοβάσαι τα πάντα δεν ζεις τίποτα. Οπότε γενικά όχι, δεν φοβάμαι ούτε τα αεροπλάνα. Δεν τα φοβάμαι, άμα πέσουν έπεσαν. Τι να κάνω, θα σταματήσω να ταξιδεύω γιατί θα φοβάμαι μην πέσει το αεροπλάνο? Όχι. Δεν θα πηγαίνω σε καινούργιες πελάτησες γιατί θα φοβάμαι για το τι μπορεί να συναντήσω? Όχι. Δεν θα βγαίνω έξω για να μην περπατάω νύχτα, μην περπατάω στη Νέα Υόρκη που είναι μεγάλη πόλη και συμβαίνουν διάφορα για να μην μου συμβεί κάτι? Όχι. Οπότε, όχι, δεν φοβάμαι. Σου έχει τύχει κάτι ευτράπελο? Δεν μου έχει τύχει κάτι ευτράπελο. Όχι. Πώς βρέθηκε στη Νέα Υόρκη, ενώ παρακολουθώ βίντεο σου, αυτό δεν το έχω καταλάβει, ανέκαθεν δηλαδή, εκεί μέναν οι γονείς σου? Κάτι έχω χάσει σίγουρα. Όχι, οι γονείς μου δεν μέναν ανέκαθεν εδώ. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Αθήνα, στην Παιανία, το έχω ξαναπεί. Είχα πολλά χρόνια πράσινη κάρτα σαν παιδί, την οποία προσπαθούσα να κρατήσω, μην είχε και με δόντια. Τότε ήταν πιο εύκολο γενικά το να σου κάνει πρόσκληση κάποιος δικός σου άνθρωπος από την οικογένειά σου και να μπορείς να έρθεις εδώ, ξέρω εγώ. Τώρα νομίζω δεν είναι, δεν ξέρω κιόλας τι ισχύει και τι δεν ισχύει ακριβώς. Πάντως είχα πράσινη κάρτα σαν παιδί και έχω αμερικάνικο διαβατήριο. Σας την απάντησα την ερώτηση. Ελπίζω να σας λύθηκε και αυτή η απορία.
Άλλη ερώτηση. Όταν πηγαίνεις στη δουλειά σου, δεν μπορώ παρά να σκέφτομαι και την επικινδυνότητα που μπορεί να κρύβει μια επίσκεψη σε κάποιον πελάτη ή πελάτησα. Σε ρωτώ λοιπόν για τους τελείως άγνωστους αυτούς όπου πηγαίνεις για πρώτη φορά. Νιώθεις άνετα? Αν με ρωτάς, θα ήμουν πολύ πολύ φοβισμένη με το τι θα αντιμετωπίσω. Σε φιλώ και πάλι. Νομίζω ότι αυτή η ερώτηση απαντήθηκε πριν λίγο. Δεν φοβάμαι. Κάποιες φορές αρχικά όταν άρχισα να δουλεύω εδώ πέρα και να πηγαίνω και σε φωτογραφίες και από εδώ και από εκεί, ένιωθα πάρα πολύ άβολα με το να βρω την τοποθεσία, να ξέρω ότι θα μου ανοίξει κάποιος, που θα παρκάρω, το ένα και το άλλο. Όσο πιο πολλά πράγματα κάνεις, τόσο πιο πολύ νηθείς όλα αυτά. Δηλαδή μετά δεν σε ενοχλεί όπου και να σε στείλουν, όπου και να πας. Πας, βρίσκεις, κάνεις τον έλεγχο σου εκεί με τα GPS κτλ. Κτλ. Δεν φοβάμαι, αγχώνομαι κάποιες φορές. Όταν π.χ. βρίσκω την τοποθεσία και χτυπάω το κουδούνι και δεν μου ανοίγουν. Και στέλνω π.χ. μήνυμα στην πελάτησα και δεν απαντάει. Κάτι τέτοια να έχουν συμβεί, αλλά όχι κάτι τραγικό. Και όχι, δεν φοβάμαι, δεν φοβάμαι. Σας είπα, άμα φοβάσαι τα πάντα στη ζωή σου, δεν θα κάνεις τίποτα. Γιατί το κακό μπορεί να σου συμβεί ανά πάσα στιγμή και ακόμα και αν απλά περπατάς στον δρόμο. Μέρα, μεσημέρι. Οπότε δεν γίνεται να ζεις μόνιμα με ένα φόβο. Ερώτηση. Βέβαια μου θέλω κάποια στιγμή να μας δείξει βαλιτσάκι και backpack, μεταφοράς μακιγιάς και επίσης προτάσεις για επαγγελματικό kit, γιατί εσύ μακιγιάζεις διάφορα πρόσωπα διαφόρων φυλών και θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Ίσως σας δείξω το kit μου κάποια στιγμή. Και για το Q&A, η σχολή μακιγιάζ έχει τελειώσει στην Αμερική και ποια είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια, όνειρα, σε φιλό γλυκά να περάσει υπέροχα στο Σικάγο. Ευχαριστώ, πέρασε όντως υπέροχα στο Σικάγο. Ναι, τελείωσα σχολή μακιγιάζ εδώ πέρα στη Νέα Υόρκη. Πότε, το Σεπτέμβριο, το 18 ήτανε. Ποια είναι τα επαγγελματικά σου σχέδια? Δεν έχω άμεσα επαγγελματικά σχέδια. Να πάνε καλά οι δουλειές μου, να αποκτώ και άλλους πελάτες, πελάτησες, να κάνω φωτογραφίσεις, να χτίζω το πορτφόλιό μου με ωραίο υλικό και να πάει καλά το κανάλι μου. Να ανέβει έτσι, να γίνει ένα μπαμ και να ανέβει πιο γρήγορα. Δεν ξέρω, δεν έχω κάτι άλλο σαν σχέδιο. Σας είπα, τα μακροπρόθεσμα σχέδια δεν μας δείχνει. Τι ωραία μέρη μας δείχνεις. Περιμένω Σικάγο. Θα ήθελα να ρωτήσω αν σου δινόταν η ευκαιρία για δουλειά στην Ελλάδα, θα ήθελες να επιστρέψεις. Και επίσης, αν γυρίσουν οι γονείς σου πίσω, θα έμενες μόνη σου στην Αμερική. Πάντως, να είσαι χαρούμενη και ευτυχισμένη όπου και αν βρίσκεσαι. Ευχαριστώ πολύ, να είσαι καλά. Οι γονείς μου δεν μένουν μόνοι μας στην Αμερική. Οι γονείς μου πηγαίνουν, έρχονται και κάθονται αρκετό διάστημα και εδώ. Εγώ είμαι πιο πολύ εδώ. Οπότε, ναι. Έχω μείνει στην Αμερική και μεγάλες περιόδους μόνη μου. Αν έβρισκα δουλειά, αν μου δινόταν ευκαιρία για δουλειά, εξαρτάται την ευκαιρία για δουλειά, ίσως, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, το θέμα Αμερική και Ελλάδα είναι πάντα ένα μεγάλο ερωτηματικό και ένα μεγάλο ζήτημα και ένα μεγάλο δίλημα για μένα. Στην Αμερική, όπως σας είπα, νιώθω πιο εαυτός μου, πιο ελεύθερη, αλλά πιο μόνη. Νιώθω ότι έχω πολύ περισσότερες ευκαιρίες στον επαγγελματικό τομέα και σας έχω ξαναπεί ότι τρελαίνομαι που βάφω διαφορετικά άτομα, πρόσωπα, διαφορετικές αποχρώσεις τέρματος, φυλές, τα πάντα και τα fashion show κτλ. Δηλαδή όλα αυτά με το μακιγιάζ νομίζω ότι είναι η Νέα Υόρκη μια ωραία πόλη για να δουλεύεις σε αυτό. Οπότε ναι, αλλά απ' την άλλη σας έχω πει ότι είμαι πολύ μόνη μου εδώ. Δηλαδή αν μπορούσα να έχω 2-3 άτομα δικά μου εδώ να τα φέρω μαζί μου, νομίζω θα ήμουν 3 ευτυχισμένη στη Νέα Υόρκη και δεν θα γύρναγα ποτέ πίσω. Αλλά επειδή εγώ γενικά είμαι πολύ συναισθηματικός άνθρωπος και πάω γενικά όπου με πάει η καρδιά μου, έχω κάνει πολύ τέτοιο ενάντια στην καρδιά μου τα τελευταία χρόνια για να μείνω εδώ. Αλλά ναι, πάντα θα υπάρχει αυτό το δίλημα στο κεφάλι μου αν θα γύρναγα ή όχι. Μπορεί και να γύρναγα. Εδώ δεν με κρατάει τίποτα πέρα από τη δουλειά μου. Δηλαδή, ναι. Αλλά στην Ελλάδα είναι πάντα η καρδιά μου. Η καρδιά μου και η σκέψη μου είναι πάντα εκεί. Πώς θα φανταζόσουν τον εαυτό σου σε 5 χρόνια από τώρα? Δεν τον φαντάζομαι. Ζωντανό για αρχή. Γιατί συμβαίνουν και τόσα και γενικά σήμερα είμαστε και αύριο δεν είμαστε, πάρα πολύ αισιόδοξο μήνυμα. Όχι, αλήθεια, θα ήθελα να είμαι υγιής, να έχω τους λίγους ανθρώπους που ξέρω ότι με αγαπάνε και λατρεύω κι εγώ στη ζωή μου δίπλα μου, ακόμα και μακριά, χιλιομετρικά, αλλά δίπλα μου, ουσιαστικά δίπλα μου, και αυτά.
και να πηγαίνει καλά η δουλειά μου και σας είπα, με ελαιωτικό σχέδιο θα ήθελα να είμαι μαμά, να γίνω μαμά. Επόμενη ερώτηση. Πόσο εύκολο είναι να ασχολείσαι με το YouTube και ταυτόχρονα να έχεις ένα επάγγελμα που απαιτεί να τρέχεις όλη μέρα και γενικότερα θέλει πολύ χρόνο το YouTube? Πολύ ωραίο το σημερινό σου βίντεο, με έφτιαξε τη διάθεση. Παιδιά, δεν είναι εύκολο, δεν είναι εύκολο ό,τι δουλειά και να κάνεις να συντηρείς και ένα κανάλι και να είσαι συνεπής. Όπως έχετε δει, αλλάζουν οι προτεραιότητές μου ανά περιόδους. Δηλαδή πέρυσι είχα αφιερωθεί πιο πολύ στο κανάλι και είχα αφήσει λίγο στην άκρη τη δουλειά μου, έκανα πιο επιλεκτικά πράγματα. Ευτυχώς η δουλειά μου το επιτρέπει αυτό. Ήθελα και έκανα πιο επιλεκτικά πράγματα. Κατηγορήθηκα κιόλας γι' αυτό. Το τι κάνεις όλη μέρα σπίτι και πώς ζεις κτλ. Αυτή την ειρωνία από κάποια άτομα. Αυτή την περίοδο έχω επιλέξει το αντίθετο. Βούρστη δουλειά μου, εξελίσσω αυτό το κομμάτι και παλεύω με νύχια και με δόντια να είμαι συνεπής στο YouTube. Την κάθε Κυριακή την έχω κρατήσει. Τις Τετάρτες, κάποιες Τετάρτες θα έχει βίντεο, κάποιες όχι. Δεν είναι εύκολο αυτή την περίοδο, τα δύο βίντεο τη βδομάδα. Και ναι, αν θες να είσαι συνεπής, θέλει πάρα πολύ χρόνο το YouTube. Πάρα πολύ χρόνο το YouTube. Και αν δεν είσαι συνεπής, δεν θα ανέβεις και ποτέ. Γιατί ο αλγόριθμος που λέμε και ξαναλέμε το YouTube, το βλέπω κατευθείαν ότι αλλάζει και σε χαντακώνει για πλάκα. Με το που δεν είσαι συνεπής, ένα βίντεο να μην ανεβάσεις, σε έχει χαντακώσει. Λίγο ή την ώρα να αλλάξει, όπως όταν άλλαξε η ώρα στην Ελλάδα πρόσφατα και εδώ δεν είχε αλλάξει ακόμα, που ανέβαινε το βίντεο στις 2 και επέλεξε να μην αλλάξω την ώρα και εδώ, να την έχω την ώρα που βρίσκομαι εδώ ίδια, πάλι με χαντάκωσε το YouTube. Οπότε γενικά θέλει συνέπεια, θέλει απίστευτο χρόνο, μοντάζ, για να γυρίσεις βίντεο κτλ. Δηλαδή τώρα για να σας εξηγήσω είναι 2,5 ώρα εδώ πέρα. Εγώ έχω ξεκινήσει από το πρωί να γυρίζω το βίντεο το προηγούμενο που βαφόμουν με αυτό το μακιγιάζ. Χτυπάγανε κουδούνια, τηλέφωνα, τελείωσα εκείνο το βίντεο. Έβγαλα κάποιες φωτογραφίες για το μακιγιάζ αυτό. Μετά ξεκίνησα να γυρνάω αυτό το βίντεο. Ακόμα γυρνάω αυτό το βίντεο, δηλαδή έχω ασχοληθεί 150 ώρες. Μετά θα μοντάρω κάποιο από αυτό το βίντεο, γιατί θα έχω για μοντάζ το βίντεο του μακιγιάζ του προηγούμενου, δηλαδή αυτό, το Q&A, αυτό το βίντεο δηλαδή, και το βίντεο από το Σικάγο που θα το έχετε δει λογικά ήδη όταν θα παίξει αυτό ή θα το δείτε πρώτα, αυτό δεν ξέρω. Οπότε, ή πρέπει να έχεις υλικό και να μοντάρεις και να είσαι λίγο πιο μπροστά, γιατί πολλές φορές δεν έχω την ανεβάσω. Πολλές φορές φτάνει, ας πούμε, Τρίτη και για Τετάρτη, γιοκ βίντεο. Περνάνε οι μέρες, τα δύο βίντεο τη βδομάδα δεν είναι εύκολο. Δηλαδή με το που τελειώσεις το ένα λες τέλεια και μετά τσουπ περνάνε δύο μέρες και πρέπει να έχεις άλλο. Οπότε δεν είναι εύκολο το YouTube καθόλου. Νομίζουν όλοι ότι α, τι κάνεις YouTube, ναι, σε σνομπάρουν κιόλας. Για να ανέβεις και για να πετύχεις θέλει πάρα πολύ προσπάθεια. Και κοιλιά θα κάνει το κανάλι και δεν θα αποκτάς κανένα συνδρομητή για καιρό και τα λοιπά και τα λοιπά. Όπως βλέπετε, εγώ φτάνω στους 8.000 συνδρομητές μετά από πόσα χρόνια. 2-3 χρόνια που έχω το κανάλι. Δεν είναι... το προσπαθώ πολύ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι εύκολο γενικά και να τρέχεις. Γιατί εγώ όταν τρέχω και οδηγάω όλη μέρα και μετά γυρνάω σπίτι κοτόπουλο, δεν μπορώ ούτε να μοντάρω, το προσπαθώ πολλές φορές. Είναι κουραστικό όλο. Η ξαδέρφη μου έγραψε στο Q&A θέλουμε βίντεο για καθαρισμό προσώπου και ενυδάτωση. Θα πηδηχτώ από το παράθυρο της, την έβρισα και κατηδίαν, αλλά σε αποκληρώνω από ξαδέρφη τώρα, ντροπή σου. Και καταρχάς βλέπεις και τα βίντεο, ντροπή σου πάλι. Δηλαδή, τι άλλο να πω για καθαρισμό προσώπου και για ενυδάτωση. Έχω δείξει 555 κρέμες, έχω μιλήσει για υλουρονικό. Έχω μιλήσει για 155.000 καθαριστικά. Και τα έχεις δει και τα βίντεο, μωρή. Τα έχεις δει, δηλαδή δεν με λυπάσαι. Δεν με λυπώσουν την ώρα που το έγραφες αυτό. Σε αποκλείζω από ξαδέρφη. Επόμενη ερώτηση. Νομίζω ότι το Σικάγο είναι πιο ωραίο από τη Νέα Υόρκη. Τι λες κι εσύ? Θα σας πω, είναι πολύ πιο μαζεμένο από τη Νέα Υόρκη. Είναι νομίζω η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Αμερικής. Είναι πάρα πολύ όμορφο το Σικάγο, έχει άλλη ομορφιά.
Έχει και το ποτάμι, τα γεφυράκια ανάμεσα και τα λοιπά που περνάει μέσα από το κέντρο και μέσα από το downtown. Οπότε το κάνει πανέμορφο, έχει τρομερή αρχιτεκτονική, τρομερή ποικιλία κτηρίων κτλ. Έχει άλλη ενέργεια το Σικάγο, μου άρεσε πάρα πολύ, αλλά η Νέα Υόρκη είναι Νέα Υόρκη. Όπως και να το κάνεις, η Νέα Υόρκη είναι Νέα Υόρκη. Έχει την ενέργειά της, έχει ένα άλλο πράγμα. Τη βρωμιά της, ναι, το Σικάγο πολύ καθαρό μου φάνηκε, αλλά είναι άλλο πράγμα, νομίζω δεν συγκρίνονται. Στις ειδήσεις είπαν για ένα διαμέρισμα 10 τετραγωνικά στη Νέα Υόρκη $1,100. Τι σας κάνει εντύπωση, εμένα τίποτα. Είναι πανάκριβα τα νίκια εδώ πέρα, πανάκριβα. Δηλαδή αν είναι στο Μανχάταν αυτό το 10 τετραγωνικά δεν μου κάνει εντύπωση τα $1,100. Μετά η ίδια ρωτάει πόσο νίκιο δίνεις. Δεν θα σας πω ακριβώς πόσο νίκιο δίνω και τι δίνω και τι δεν δίνω. Να ξέρετε πάντως ότι ένα one bedroom, ξέρω εγώ, ξεκινάει πάνω από, πολύ πάνω από χιλιάρικο και πάει όσο μπορείτε να φανταστείτε, εξαρτάται την περιοχή, το πόσο καινούριο είναι και δεν είναι, τα τετραγωνικά κτλ. Το δικό μου είναι 45 τετραγωνικά, νομίζω είναι το σπίτι μου, θηρίο. Δεν θα σας πω ακριβώς νίκη, αλλά πολύ πάνω από 1000 και λίγο κάτω από 2000 είναι το νίκη, να ξέρετε. Άμα μένεις μόνος, χωρίς συγκατοίκους και σε one bedroom, ναι. Αυτά. Αξίζει να έρθω μόνιμα στη Νέα Υόρκη? Δεν ξέρω, γιατί νομίζω ότι τα θέλω του καθενός είναι διαφορετικά. Πιστεύω ότι αξίζει για κάποια χρόνια σίγουρα να είσαι εδώ. Ανοίγει το μυαλό σου, μαθαίνεις να ζεις διαφορετικά, δουλεύεις πολύ, εξαρτάται τι δουλειά κάνεις βέβαια. Δεν ξέρω. Ναι, το βλέπετε όλοι, wow, Νέα Υόρκη, αμερικάνικο όνειρο, ναι, έχει ευκαιρίες, ναι, όπως είπαμε, αλλά όπως και να το κάνεις είναι πάρα πολύ μακριά από το σπίτι σου. Επίσης, είναι δύσκολο αν δεν έχεις εδώ πέρα γνωστούς φίλους, φίλους, τουλάχιστον για μένα, και η οικογένεια, εγώ έχω κάποια άτομα της οικογένειάς μου και οι γονείς μου που σας έχω πει είναι εδώ αρκετό καιρό γενικά. Και έχω και τη θεία μου και άλλη θεία μου και ξαδέρφια. Έχω δηλαδή ένα συγγενολόγιο εδώ πέρα. Οπότε έχω ανθρώπους δικούς μου εδώ. Και πάλι δυσκολεύομαι. Οπότε δεν ξέρω αν αξίζει να έρθεις. Αν αξίζει να ανάλογα. Τα θέλω του καθενός. Και ναι. Εγώ πιστεύω ότι αξίζει να έρθεις στη Νέα Υόρκη να μείνεις για τύπου 5 χρόνια. Να γυρίσεις πίσω. Δεν θα μου πεις μετά γυρίζεις πίσω. Δεν ξέρω. Οπότε αυτό το θέμα με τη Νέα Υόρκη και την Αμερική είναι εξαρτάται τι θέλει ο καθένας στη ζωή του. Λοιπόν, λατρεύω τα βίντεο σου, με κάνεις να σκέφτομαι, να χαίρομαι και να βάζω τα όρια μου. Νομίζω είναι από τα πιο ωραία σχόλια. Αυτός ο σκοπός. Να σας βάζω να σκέφτεστε και να βάζετε τα όρια σας. Σε θέλω για φίλη μου και ας μην με ξέρεις. Ευχαριστώ, να είσαι καλά. Δεν ξέρω αν με θες για φίλη σου όμως, γιατί γενικά εγώ έχω πολλές απαιτήσεις το θέμα φιλία. Ναι. Όπως σας έχω ξαναπεί, δεν κάνω εύκολα φίλες καλές. Έχω λίγες και πολύ καλές. Πολλές απαιτήσεις ενώ συμπεριφοράς, όχι απαιτήσεις. Ζητάω πολλά. Έχω υψηλά στάντρες στο θέμα τα φιλίας. Τι να κάνω τώρα. Ξέρεις αν θα ανοίξει η Αμερική την είσοδο για τους μη εμβολιασμένους? Δεν ξέρω. Εγώ εμβολιασμένη είμαι. Ναι, δεν ξέρω. Λογικά κάποια στιγμή, τι να σας πω. Αν και νομίζω ότι δεν μου ζητήσανε πια εμβόλιο πουθενά. Καλά, στις εσωτερικές πτήσεις σίγουρα δεν μου ζητήσανε. Αλλά νομίζω ούτε από Ελλάδα, νομίζω. Οπότε δεν ανοίξανε, δεν ξέρω. Πόσα χρήματα παίρνεις για ένα μακιγιάζ στη Νέα Υόρκη? Δεν θα σας πω πόσα χρήματα παίρνω για ένα μακιγιάζ στη Νέα Υόρκη. Εξαρτάται από το μακιγιάζ, εξαρτάται από το αν θα έχει βλεφαρίδες, αν δεν θα έχει βλεφαρίδες, εξαρτάται από την απόσταση όπως σας είπα κτλ. Εξαρτάται. Πολύ περισσότερα από όσα θα έπαιρνα στην Ελλάδα, αλλά για αναλογικά για Νέα Υόρκη νομίζω είναι ok οι τιμές. Πώς βρέθηκες Αμερική, θα γυρίσεις ποτέ Ελλάδα, από πού είσαι, story time γενικώς? Καλά, πήγαινε δες εκεί πέρα το 50 facts about me και το προηγούμενο Q&A.
Και εσύ. Τι γνώμη έχεις για το skin cycling, σκέφτεσαι να μας κάνεις ένα βίντεο σχετικά με αυτό? Το skin cycling είναι αυτό που ουσιαστικά κάθε μέρα κάνεις κάτι συγκεκριμένο. Δηλαδή μια μέρα βάζεις οξέα, μια μέρα ρετινόλη, μια μέρα ενυδάτωση και πάλι κύκλο το ίδιο. Πώς να το εξηγήσω εγώ τώρα. Εγώ νομίζω ότι άθελά μου κάνω cycling, αλλά όχι τόσο ευλαβικά. Δηλαδή μία μέρα τάδε, μία μέρα τάδε, μία μέρα τάδε. 3-4 φορές τη βδομάδα σίγουρα πρέπει να βάζει ρετινοειδή και πολλή ενυδάτωση. Γενικά όλα εξαρτώνται από τα προϊόντα. Γιατί δεν μπορείς π.χ. να βάλεις οξύ δυνατό να βάζεις ρετινοειδή. Γιατί συνήθως όταν βάζεις ρετινοειδή το δέρμα σου δεν το χρειάζεται το οξέα. Δηλαδή εγώ που το λατρεύω το οξέα, το δέρμα μου δεν χρειάζεται οξέα. Το βλέπεις δηλαδή, οπότε είναι πιστεύω μόδα. Τις μόδες γενικά πρέπει να τις φοβόμαστε λίγο, πρέπει να, ναι, εξαρτάται. Είναι πολύ μόδα, αλλά εξαρτάται, δηλαδή όλα είναι ρευστά. Εξαρτάται από τα οξέα, εξαρτάται από τις ρετινόλες, εξαρτάται. Αυτό που θα πρότεινα εγώ είναι να βάζεις 3-4 φορές τη βδομάδα ρετινοειδή, ενυδάτωση οπωσδήποτε. Δηλαδή και με τα ρετινοειδή ενυδάτωση, αλλά και μια μέρα μπορείς να βάλεις, ξέρω εγώ, υαλουρονικό και ενυδάτωση ή και άλλα πράγματα και ενυδάτωση. Τόσο ευλαβικά. Αν βάλεις π.χ. κάθε 3 μέρες οξέα δυνατά και ρετινό, θα κάψει τη μούρη σου. Δεν το συστήνω. Τώρα αν θέλετε βίντεο για το cycling, δεν νομίζω ότι θα κάνω βίντεο για το cycling. Άμα θέλετε να σας κάνω βίντεο, γράψτε μου από κάτω με τις εναλλακτικές βραδινές μου ρουτίνες, που είναι κάτι παρόμοιο. Δηλαδή τι κάνω το ένα βράδυ, τι δεν κάνω το άλλο. Να σας βάλω, ας πούμε, 4 βράδια στη σειρά με το τι κάνω εγώ το κάθε βράδυ, διαφορετικό. Είναι παρόμοιο με το cycling, αλλά όχι τόσο ευλαβικά. Μια μέρα ρετινόλη, μια μέρα οξύ, μια μέρα ενυδάτωση και μετά πάλι τα ίδια. Όχι, δεν το προτείνω κιόλας. Έχεις δοκιμάσει προϊόντα Love & Rose, ποια η γνώμη σου? Όχι, δεν έχω δοκιμάσει. Νομίζω αν δοκίμαζα κάτι θα ήταν το καινούργιο το foundation, μου κάνει έτσι λίγο κλικ. Τα προϊόντα τώρα, τα skincare, θα σας πω ποιος είναι εμένα ο ενδιασμός μου για τα Love & Rose. Είναι ότι έχουν πολλά αρώματα, χρώματα και τέτοια. Αυτό είναι το μόνο που με προβληματίζει. Κατά τα άλλα, ναι. Από όσο θυμάμαι, δηλαδή, μη σας λέω και βλακίες. Αν θέλετε, σας κάνω και βίντεο να σχολιάζω το Love & Rose από άποψη συστατικών. Ναι, πάντως δεν έχω δοκιμάσει κάτι. Το skincare δεν με πολύ δελεάζει, η αλήθεια είναι. Αλλά το foundation θα το δοκίμαζα. Έχει σχέση, είσαι ελεύθερη και ωραία. Είμαι πάντα ωραία. Έχεις αυτοπεποίθηση ή δεν έχεις? Είμαι ελεύθερη. Βέβαια για να θεωρήσω εγώ ότι είμαι σε σχέση πρέπει να, δεν ξέρω κι εγώ τι πρέπει να συμβεί, κόσμε μου. Δηλαδή το ότι είμαι ελεύθερη και ότι δεν βάζω ταμπέλα ότι έχω σχέση δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχει τίποτα στη ζωή μου αυτή την περίοδο. Απλά δεν υπάρχει κάτι με ταμπέλα που ναι είναι σχέση και τα λοιπά και τα λοιπά. Γενικά δεν κάνω εύκολα σχέσεις. Σχέση. Αυτές ήταν οι ερωτήσεις σας, κόσμε μου. Ελπίζω να σας τις απάντησα, να σας λύθηκαν κάποιες απορίες. Ελπίζω να με γνωρίσετε λίγο καλύτερα και έτσι να γνωριζόμαστε. Όσο αυξανόμαστε, να γνωριζόμαστε και καλύτερα. Οπότε σας βάλω στο τέλος εγώ αυτού του βίντεο και το Q&A του προηγούμενου και τα 50 facts about me. Να με γνωρίσετε ακόμα καλύτερα, πάτε να τα δείτε πρώτα εκείνα και μετά αυτό. Δεν ξέρω, όχι. Δείτε το αυτό και δείτε τα και εκείνα. Αυτά. Οπότε αυτό ήταν το βιντεάκι μας για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Θα το πούμε στο επόμενο. Μέχρι τότε μην ξεχνάτε να χαμογελάτε και να αγαπάτε τον εαυτό σας λίγο παραπάνω κάθε μέρα, μωρέ. Αυτά. Γεια σας. Από μένα και το κορίτσι μου και το προγούλι του. Γεια σας.